Αν σκέφτεσαι να κάνεις laser στα μάτια για μοιοπία ή αστιγματισμό, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα δείξουμε βίντεο από κανονικό χειρουργείο με laser, οπότε αν είσαι ευαίσθητος μπορείς απλά να προχωρήσεις το βίντεο. Πού μπουν οι αναισθητικές ταγώνες και το μάτι μένει ανοιχτό με ειδικά εργαλεία, έρχεται πάνω ένα πρώτο laser το οποίο θα δημιουργήσει αυτό που λέμε τον κρυμνό. Λέω τα laser μπορούν να το κάνουν με μεγάλη ακρίβεια και δεν χρειάζεται να κόψει κάτι ο χειρουργός. Αφού το laser δημιουργήσει τον κρυμνό, στην ουσία σηκώνεται η πρώτη στιβάδα του κερατοειδούς προς τα πάνω και έπειτα ένα δεύτερο laser θα είναι αυτό που θα σμιλεύσει και θα θεραπεύσει στην ουσία το διαθελαστικό πρόβλημα της μοιοπίας ή του αστιγματισμού. Κάνει και τον πολύ χαρακτηριστικό θόρυβο. Έπειτα κλείνει ο κρυμνός, αυτό που είχε γίνει στην αρχή του χειρουργείου, και είσαι έτοιμος. Το χειρουργείο έχει τελειώσει. Προσωπικά για μένα το είχα κάνει βράδυ, οπότε από το επόμενο πρωί που άνοιξα τα μάτια μου, εφού είχα κοιμηθεί, θυμάμαι ότι έβλεπα τελείως καθαρά.